Κύριε από την Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και στους δύο. Καλή Σαρακοστή. Αναγνωρίζετε, θα ξεκινήσω από τον κύριο Κατρούγκαλο, κύριε Κερίδη, για να καταλήξω σε εσάς. Να το ευχηθούμε καταρχήν περαστικά του καλού σα. Αυτό ήθελα να του πω στον πολύ ωραίο. Τι το θέλατε κι εσείς. Και δεν το θέλατε. Με πραγματικό ζήλο. Επέμενε ο πρέσβης. Τότε καλά και πλάκα. Έλεγα ότι είχατε μηνύματα συμπαράστασης από συνταξιούχους. Είχανε κατακλείσει το... Αλλά ήταν τα ίδια που είχε και ο κύριος Βρούτσης. Μη σας νοιάζει. Όλοι οι υπουργοί εργασίας και όσοι περνάνε έχουν να κάνουν με συνταξιούχους, πάντα είχαν την ίδια αντιμετώπιση. Μην πάμε όμως σε αυτό. Χιούμορ ήτανε. Σας εύχομαι περαστικά σας. Περαστικά. Για να μην σας ξανατύχει. Να έρθουμε τώρα στο μεγάλο αυτό θέμα. Είναι μεγάλο το θέμα. Αυτή τη επίθεση που δέχτηκε η χώρα μας. Μιλάμε για επίθεση. Αφιβάλλει κανείς. Υπάρχει μια καθαρή εργαλειοποίηση εκ μέρους της Τουρκίας που χρησιμοποιεί αθώους ανθρώπους για να προωθήσει τα δικά της συμφέροντα, ουσιαστικά τη δική της αποτυχημένη πολιτική στη Συρία. Το ουσιώδες είναι να δούμε πώς απεμπλεκόμαστε εμείς από αυτή την κατάσταση. Και ακριβώς από τους εταίρους μας δεν περιμένουμε απλώς συμπαράσταση συμβολικού χαρακτήρα όπως είναι αυτή. Που πράγματι θα γίνει με την παρουσία των Ευρωπαίων. Καλό είναι, πολύ καλό είναι και αυτό. Είναι ένα πρώτο βήμα. Αλλά πρέπει, ξαναλέω, να φύγουμε από το συμβολισμό. Τι είπε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, τι θα προσφέρουν στην Ελλάδα. Χρήματα, εξοπλισμό και υποστήριξη. Υποστήριξη εννοούν αυτού του τύπου, ηθική υποστήριξη. Να έρθουν εδώ και να πούνε ότι είναι μαζί μας. Μας φτάνει αυτό. Προφανώς και δεν μας φτάνει. Γιατί θα εξακολουθήσει η Τουρκία να σπρώχνει κόσμο. Θα έχουμε μια νέα ειδωμένη στα σύνορα. Τι απαιτείτε για να έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση από τους Ευρωπαίους. Ουσιαστικά και η ίδια η κυβέρνηση το υπονοεί, αλλά ακόμα δεν το έχει πει καθαρά. Αυτή η αναφορά στο άρθρο 78 παράγραφος 3 που είδατε στην απόφαση του Κισεα προϋποθέτει Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή Σύνοδο Κορυφής. Ακόμα όμως δεν το έχουμε ζητήσει. Και αναρωτιόμαστε γιατί. Λέτε για το ότι δεν θα εξετάζετε το προφυγικό προφίλ και θα μπορούν να φεύγουν, να τους διώκνουμε εμείς, να τους επιστρέφουμε. Αυτό είναι μια συζήτηση στη συνέχεια. Υπάρχει το δεδομένο της Ισπανίας. Όχι, μισό λεπτά και τι θα σας πω. Αυτό είναι δεύτερο θέμα, να το ξεχωρίσουμε. Υπάρχουν ζητήματα νομιμότητας που τίθενται στην απόβαση του Κισεα. Ήδη είπατε ότι είπατε η αρμοστία θεωρεί την απόβαση μη νόμιμη. Και μπορούμε μετά στη συνέχεια να συζητήσουμε γιατί δεν εφαρμόζεται η απόφαση με λίγια αυτό της Ισπανίας. Μένει σε αυτό, είπατε η αρμοστία. Όχι, ξέρετε γιατί. Γιατί είπατε η αρμοστία δεν είναι ένα οργανισμός με πολλά καθήκοντα. Το καθήκον της είπατε της αρμοστίας, το μοναδικό καθήκον, είναι να κοιτάζει τους πρόσφυγες. Γι' αυτό λοιπόν που είναι η δουλειά της είπατε της αρμοστίας, μίλησε. Από τη Γερμανία. Τους κοίταζε τόσο καιρό που τους εργαλειοποιεί το θέμα η Τουρκία. Να ξεχωρίσουμε τα θέματα. Η εργαλειοποίηση που γίνεται στην Τουρκία δεν είναι θέμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το όργανο εκείνο από το οποίο απαιτούμε. Και από τους εταίρους μας το απαιτούμε. Που στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ δεν πήγαν με εμάς, πήγαν με την Τουρκία. Και όχι μόνο η Γερμανία, όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο, δυστυχώς στο ΝΑΤΟ και η Γαλλία. Άρα, συνοψίζω, τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε άμεσα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για συγκεκριμένα μέτρα. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα? Να φεύγουν πρόσφυγες από την Ελλάδα και να πηγαίνουν στην Ευρώπη. Να εξασφαλίσει η Ευρώπη ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό επιστροφών. Γιατί αυτοί που δεν θα έχουν καθεστώς πρόσφυγα θα είναι αρκετοί. Πώς θα τους γυρίσουμε? Έχει δείξει η εμπειρία και τη σημερινή κυβέρνηση ότι δεν υπάρχουν αρκετές επιστροφές. Να πει στην Τουρκία μέχρι εδώ, με κυρώσεις όμως, με δόντια. Όχι όπως γίνεται τώρα. Γιατί είδατε τις δηλώσεις του Μισελ, αυτού που θα έρθει αύριο και θα πετάξει με το ελικόπτερο. Μίλησε με τον Ερντογάν και τον υποστήριξε για τη Συρία. Και δεν του έδωσε καν το ζήτημα του προσφυγικού. Πρέπει άρα να φύγουμε από ένα κίνδυνο πολύ ορατό, να ακούμε καλά λόγια, να ακούμε λόγια συμπαράστασης, να έρχονται εδώ. Κύριε Κατρούγκαλε, συμφωνείτε με το κλείσιμο των συνόρων? Ακούστε, η προστασία των συνόρων είναι αυτονόητο πράγμα. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Είδαμε χιλιάδες πρόσφυγες από την άλλη πλευρά που προσπαθούσαν να περάσουν. Μα ακούσατε να λέω κάτι γι' αυτό. Εγώ θεωρώ αυτονόητο θέμα. Και εμείς το είχαμε κάνει το 2015. Και εμείς τον Εύρο κλειστό τον είχαμε. Το ζήτημα δεν είναι λοιπόν το αυτονόητο. Το ζήτημα είναι πέραν τούτου. Και υπάρχουν τρία πράγματα που θα τα πω πολύ συνοπτικά, το να το είπα ήδη. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συγκεκριμένα μέτρα. Το δεύτερο είναι να εξασφαλίσουμε την ενότητα του ελληνικού λαού. Αυτό σημαίνει αποσυμφόρηση στα νησιά. Μην ξεχνάμε τι έγινε στα νησιά μόλις μια εβδομάδα πριν. Και το τρίτο προφανώς είναι όλες μας οι κινήσεις να είναι σύμφωνες με την νομιμότητα. Διότι μην κατηγορούμε την είπατε αρμαστία όταν λέει το αυτονόητο.
ότι δεν υπάρχει στο διεθνές δίκαιο πρόβλεψη για γενική κατάργηση, αναστολή έστω του δικαιώματος να υποβάλει κανείς άσυλο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και δεν πρέπει ποτέ στα μάτια της διεθνούς κοινότητας να γίνουμε ίδια χώρα με την Τουρκία. Όταν κινδυνεύουν τα σύνορα μιας χώρας, επειδή είχε εξεταστεί και το ισπανικό αίτημα και δικαιώθηκε η Ισπανία. Όχι, μισό λεπτάκι. Εδώ λοιπόν τι λάθος κάνετε. Γιατί. Στην ερμηνεία. Είχε έρθει πρόσφατα στη Βουλή ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και πράγματι βρέθηκαν βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που του είπαν: μπορούμε να κάνουμε μαζικές επαναπροωθήσεις. Ισχύει η απόφαση με λίγια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Ελλάδα. Και είπε λοιπόν ο κύριος Σιλιάνος: μπορεί να υπάρχουν αναλογίες στον Εύρο, δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη θάλασσα. Μισό λεπτάκι να σας πω γιατί. Να πούμε. Θα επανέλθουμε. Μία φράση για να τη σχολιάσει και ο κύριος Κερίδης. Μία φράση. Κύριος Νομικός, μία φράση. Γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε στον Εύρο η απόφαση της Μελίγια, ακριβώς γιατί δεν έχουμε το δικαίωμα παροχής ασύλου για κανένα. Είπε το δικαστήριο, μπορώ να σας διαβάσω την αντίστοιχη σκέψη, την έχω επιλέξει, ότι ένα κράτος το οποίο έχει εξασφαλίσει κατά τα άλλα το δικαίωμα να μπορεί κάποιος να ζητήσει άσυλο και να το πάρει, μπορεί μετά, όταν υπάρχει μια μαζική προσπάθεια. Όμως, κύριε Κατούργα, εδώ πέρα έχουμε μια μαζική, εισβολή. Σας λέω. Απόπειρα εισβολής 25.000 ανθρώπων. Ποιος σας είπε λοιπόν ότι τα σύνορα δεν πρέπει να προστατευτούν? Είναι το πρώτο πράγμα που είπα. Ναι, αν συλληφθεί αυτός ο οποίος παραβιάζει. Όχι, Χριστίνα μου. Θα σας το περιγράψω. Έχουμε 25.000 οι οποίοι προσπαθούν να μπουν στη χώρα. Με το ζόρι. Πετάνε πέτρες, έχουν δακρυγόνα τουρκικά, έχουν μηχανισμό τουρκικό. Τους πήγανε τα τρένα, τους πήγανε τα μέχρι εκεί δωρεάν τσάμπα. Ποιος δεν τα καταδικάζει αυτά, γι' αυτό λέμε. Λοιπόν, αλλά πρέπει... και καταφέρνουν κάποιοι και περνάνε. Και λέμε, δεν αυτοί που περνάνε, εμείς θα πρέπει να τους κάνουμε. Λοιπόν, ελάτε να δούμε αν έχετε προσβλητικό προφίλ. Μισό λεπτάκι να τα ξεκαθαρίσουμε. Ποιος στέγει αυτά? Πρέπει να μπορούμε να μπερδεύουμε το θήτη με τα θύματα. Μπορούμε να μπερδεύουμε τις ευθύνες του Ερντογάν, της Τουρκίας, με τις αθώες οικογένειες που θέλουν να βρουν τρόπο. Κύριε Κατρούγκαλε, είναι απλά κυρία, πράγματα. Ήταν εισβολή, δεν είναι. Θέλω μετά... να πάμε και στον κύριο Κερίδη όμως. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω, κύριε Κατρούγκαλε. Κύριε Κατρούγκαλε, δεν υπάρχει δυνατότητα. Μου τέθηκε ερώτηση, κύριε Παπαδάκη. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν θα μιλήσει όμως, θα απαντήσω. Θέλω να με αφήσετε να κάνω όλη τη δουλειά μου. Μιλάτε επί 10 λεπτά. Πρέπει να μιλήσει και ο κύριος Κερίδης. Τα σύνορα λοιπόν, τα σύνορα πρέπει να προστατευτούν. Αν κάποιος από αυτούς που είναι στα σύνορα περάσει, και μπορεί να περάσει είτε με τις βάρκες. Πρέπει να συλληφθεί. Πρέπει λοιπόν να συλληφθεί και μετά, αν έχει να διατυπώσει αίτημα ασύλου, αυτό το αίτημα να εξεταστεί. Και εφόσον δικαιούται άσυλο και είναι. Κύριε Κερίδη, να μπορεί να του δοθεί. Yeah. Θέλω να υπερασπιστείτε την άποψη της κυβέρνησης που λέει ότι από τη στιγμή που θα συλληφθεί, μάλιστα εμείς δείξαμε. Και ήδη κάποιοι. Α, και να σας πω ότι ο νόμος της κυβέρνησης. Ο νόμος της κυβέρνησης. Όχι, κύριε Κατρούγκαλε, δεν είναι σωστό. Ο νόμος ψήφισε τον Νοέμβριο. Δεν έχει μιλήσει καθόλου. Να διαβάσω τον νόμο για να απαντήσω. Τον έχουμε διαβάσει τον νόμο. Όχι, δεν τον έχετε ακούσει όμως. Ο νόμος 46-36 του 19, ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας λέει: η υπήκοος τρίτης χώρας ή αν ηθαγενής δεν κρατείται για το λόγο μόνο ότι έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, καθώς και γιατί εισήλθε παράτυπα ή και παραμένει στη χώρα. Μιλάμε για ειδικές συνθήκες όμως. Με εισβολή μπήκε, κύριε Κερίδης, δεν καταλαβαίνουμε. Ο κύριος Κερίδης. Με εισβολή μπήκανε αυτοί που μπήκανε τα τελευταία 24 ώρα. Δεν ήρθαν κάποιοι απελπισμένοι. Έχω κι εγώ άποψη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κύριος Κατρούγκαλος σόφρονων επιχειρήσει.